Γεια σας φιλαράκια μου. Σήμερα θα πούμε λίγα πράγματα έτσι και θα βάλω και ένα intro μέσα στο βίντεο για να υπάρχει λίγο έτσι μια ομορφιά. Маленькая гетто не оставит без ответа. Тут что не полемика, куча дом советов. Выкорчевывают корни нам, но точно мало шансов. Сторона менталитета набирает новобранцев. Набирают обороты наши взгляды перепеты. За деяния дедов воздвигали монументы. Мы топили за любовь, каждый по-любому предан. Той романтики районов и той связи поколений. Пробитый чел обрел огонь и горе ясно. В приподнятом их кто повлияет на мой настрой. Я недаром недоволен своим Бартманом опасно. Я скурил эту агонию и выплюнул компас этот, который на ебал и велел забить на все благое. Орджоникидзе мой родной, кузница героев. И пусть горает все плохое, как горело трое. Ведь это мой Детройт и моя паранойя. Непомерная моя чистая сторона справедливо принимала гостей. Улыбалась тем, кто был близок по духу нам. Прогоняла смрад и нелепости. Красота этого города горела неистово, обжигала сводками. Ας πούμε λίγο για τους δρόμους, εκεί που η φάση ξέρω που οδηγάμε. Να πούμε λίγο ποιοι είναι οι κίνδυνοι, γιατί πλέον δεν μπορείς να οδηγήσεις έτσι απλά, χωρίς να φοβάσαι. Πλέον δηλαδή τα πράγματα είναι τα εξής. Έχεις πράσινο φανάρι, όταν βγαίνεις από το φανάρι, στη διασταύρωση δηλαδή ή οπουδήποτε, πάλι πρέπει να κοιτάς δεξιά ή αριστερά όπως και να έχει. Οτιδήποτε και να γίνεται, πρέπει να κοιτάς δεξιά και αριστερά γιατί υπάρχει ένας τρελός. Κάπου θα υπάρχει σίγουρα ένας που δεν τον ενδιαφέρει κανένας απολύτως γύρω του. Θα σε πάρεις βάρνα. Μου πεις έτσι κι αλλιώς θα έχει αυτός άδικο, οπότε θα την πληρώσει αυτός. Αλλά το θέμα είναι ποιον έχεις και μέσα στο αμάξι ή τρεχάμενο θα έχεις μετά. Ακριβώς αυτό σκέφτεται και εκείνος εκεί πέρα ο τύπος που θα σε πάρει παραμάζεμα και δεν τον ενδιαφέρει. Και τέλος πάντων, αυτό που πρέπει να προσέχετε είναι τον εαυτό σας. Και αυτούς που κουβαλάτε μέσα στο αυτοκίνητο ή πάνω στο μηχανάκι ή οπουδήποτε αλλού. Το ίδιο πράγμα ακριβώς ισχύει και όταν βγαίνετε από stop ή όταν περνάτε μια διασταύρωση στην οποία οι άλλοι έχουν stop. Όπως και να έχει, δεξιά-αριστερά πρέπει να κοιτάτε πάντα και πίσω δεξιά-αριστερά πρέπει να κοιτάτε πάντα γιατί μπορεί να σας περάσει κανένα μηχανάκι χωρίς να το πάρετε χαμπάρι. Μπορεί να σας περάσει κανένα υβριδικό μηχανάκι, δεν ξέρω, και να μην το ακούσετε ή κανένα πατίνι ή κανένα ποδήλατο, οτιδήποτε. Μπορεί να μην πάρει χαμπάρι καν ότι έχετε φλάσει να πάτε δεξιά-αριστερά. Εκεί που πάτε να πάρετε αριστερά ή δεξιά, ξέρω εγώ. Να σας προσπεράσει από εκείνη τη μεριά και να τον κουμπανίσετε. Με λίγα λόγια, όπως και να έχει, θα μπλέξετε. Είτε φταίτε είτε δεν φταίτε, μπλέκετε σε ένα σύνολο που είναι άστα να πάνε. Μία συμβουλή που θα δώσω σε όλους σας, όποιος δεν το γνωρίζει, όταν πιστεύετε ή τον ξέρετε τουλάχιστον ότι έχετε δίκιο και πηγαίνετε, ας πούμε, σε έναν δρόμο, λέω εγώ τώρα. Πράσινο έχετε και πηγαίνετε, ας πούμε, ωραία. Και βγαίνει απότομα κάποιος από τα δεξιά ή από τα αριστερά, ξέρω εγώ, και πάει να σας κόψει το δρόμο, τέλος πάντων. Άμα εκείνη τη στιγμή κάνετε καμιά μανούβρα και φύγετε κάπου. Τα φταίτε εσείς για τη ζημιά που έχετε κάνει πάνω στο αμάξι σας, άμα φύγετε κάπου, ωραία. Διότι ασχέτως που όλος βγήκε από εκεί πέρα, έχετε φύγει μόνοι σας κάπου και τρακάρατε. Γι' αυτό εγώ σας συμβουλεύω, δεν είναι και το καλύτερο φυσικά αυτό το πράγμα, αλλά το πιο σωστό θα είναι να καρφωθείτε πάνω του. Το μόνο που θα κάνετε είναι να πλακωθείτε στα φρένα ή το πολύ πολύ να κάνετε ένα μικρό ελιγμό ίσα-ίσα να προσπαθήσετε να ξεφύγετε λίγο την κατάσταση. Ίσα ίσα όμως, άμα πάτε κάνετε ένα μεγάλο λιγμό και φύγετε, κλάφτα χαράλατε που λέμε και χειρότερα. Την πατήσετε με λίγα λόγια, εκτός κι άμα άλλος είναι πολύ σωστός ή καλός άνθρωπος και πει στην ασφάλεια ότι ναι εγώ έφτιαχα ξέρω εγώ και είναι τώρα και το άλλο. Πολύ γίνεται πλέον αυτή πέρα στον κόσμο, οπότε να προσέχετε αυτό το πράγμα. Δεν σας συνιστώ να αποφύγετε πολύ γρήγορα την κατάσταση εδώ πέρα, αν έχετε δίκιο, αν έχετε πράσινο ή άμα ο άλλος έχει stop και βγει. Απλά να προσέχετε, να προσπαθήσετε απλά να αποφύγετε με ένα φρένο και με ένα πολύ μικρό ελιγμό ίσα ίσα, ξέρω κάτι έτσι λίγο από εδώ από εκεί, ό,τι προλάβετε. Για τους δρόμους, μην μιλήσω στους δρόμους εδώ πέρα, έχουμε κάτι δρόμους, άστα να πάνε. Έτσι πηγαίνουμε συνέχεια, για να αποφύγουμε τρύπες, πηγαίνουμε έτσι. Γενικά υπάρχουν κάποιοι δρόμοι, είτε περιφερειακοί, είτε εθνική οδός, είτε οτιδήποτε, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μέρη που απλά δεν μπορείς να οδηγήσεις, δεν υπάρχει. Εκεί πέρα κοντά σε εκείνο το σημείο μπορείς να ανοίξεις ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, ένα συνεργείο, ξέρω εγώ, για να με αμορτιζέρ και τέτοια. Τι θα είναι. Θα χεστεί στο τάλιρο, φίλε. Οι δρόμοι πιστεύω πρέπει να έχουμε τους χειρότερους δρόμους σε όλο τον κόσμο. Αν και έχω δει και σε άλλες χώρες δρόμους ό,τι να είναι. Αλλά άμα δεν περάσει από εκεί κανένας πρωθυπουργός, κανένας πρόεδρος, δεν ξέρω, αυτοί οι δρόμοι θα παραμένουν για πολλά χρόνια. Λοιπόν, νομίζω είπα αρκετά. Ας πάμε λίγο στο επόμενο βήμα για να μην σας κουράζω πολύ.
Το επόμενο βηματάκι μας είναι η ανθρωπιά, λίγο έτσι να πω, μεταξύ μας. Όταν ο άνθρωπος έχει μια αντιπαλότητα μεταξύ με τον άλλον, είτε είναι ομάδα, μια αντίπαλη ομάδα, είτε είναι μια πόλη, εγώ μένω τάδε πόλη, εσύ μένει στην τάδε πόλη, στην ίδια χώρα εννοείται, έτσι. Είτε ξέρω εγώ, έχεις αυτοκίνητο τάδε χώρας, ο άλλος έχει αυτοκίνητο άλλης χώρας, ξέρω εγώ, και μαλώνετε σαν τους τρελούς μεταξύ σας ή ξέρω εγώ, κράζετε ένας με τον άλλον. Αυτά μπορείτε πολύ απλά να τα κράζετε, αυτά μπορείτε να τα κράζετε πολύ απλά μέσα σας, να τα λέτε ψιλομεταξύ σας με την παρέα, αλλά το να τα βγάζετε απ' έξω πολύ απλά δημιουργείται ένα μίσος μεταξύ με όλους. Γι' αυτό και γίνεται γενικά όλο αυτό το πράγμα, το χάος. Το πρώτο παράδειγμα από τα τρία τώρα που έδωσα. Ποιο παράδειγμα έδωσα? Το πρώτο παράδειγμα που έδωσα ήταν για τις ομάδες, εννοείται. Το χειρότερο και δεν υπάρχει απλά. Δηλαδή, π.χ. τώρα να είσαι, η Ελλάδα μιλάμε τώρα, ας πούμε, ΠΑΟΚ εναντίον Άρης ή ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού, κάτι τέτοιο. Ή ακόμα χειρότερα, ΠΑΟΚ ομάδα Θεσσαλονίκης, Ολυμπιακός ομάδα Αθήνας. Φανταστείτε, εκεί πέφτει και ομαδική επίθεση και επίθεση, ξέρω εγώ, πόλεων. Δεν υπάρχει απλά, παιδιά. Τζάμπα μαλώνεται και τζάμπα δημιουργείται αυτό το... Κόφτε το λίγο για να γίνουμε λίγο άνθρωποι μεταξύ μας, να επικοινωνούμε όμορφα, ωραία. Να βλέπουμε ένα στο ανού το μάτι και να χαιρόμαστε λίγο, ξέρω εγώ, λίγο ανθρωπιά, ρε παιδιά, να πούμε. Αυτά είναι μεταξύ μας ή εκείνη τη στιγμή λίγο έτσι να αρπαχτείς, αλλά όχι να κράζετε ένα τον άλλον και να τον βρίζετε και να πατιέστε στο ξύλο. Αυτά είναι λίγο μαλακίες, παιδιά. Θα σκοτωθείτε πάντα, θέλετε εδώ, ξέρω εγώ, πάντα σε κανένα τέτοιο, σε κανένα Ιράκ. Πάντα ξέρω σε κανένα πόλεμο και πλακωθείτε αν θέλετε. Βάλτε και όπλα, θα έχετε και σιδερικά τέτοια. Περάστε καλά. Το ίδιο πράγμα γίνεται τέλος πάντων και σε σχέση με τα αυτοκίνητα που είπα πριν. Σε άλλη μάρκα, απλά κοίταξε είναι σε πιο απλό επίπεδο και απλά λέμε, ξέρω εγώ, εκείνο είναι, ξέρω εγώ, Ιάπωνες, ή εκείνο είναι Γερμανό, μπλε. Αυτό εκεί έχει BMW, αυτό εκεί έχει μια Honda, όλο και Toyota. Μαλακή, εκείνο δεν έχει καλό μηχανή, εκείνο έχει μια. Ω, δες εδώ πώ είναι το αμάξι, τα φανάρια, πώ είναι έτσι. Ρε παιδιά, αυτό που παίρνετε απλά, να το αγαπάτε και να εκτιμάτε αυτό που έχετε και να σέβεστε απλά τον άλλον. Δεν χρειάζεται να τον έχετε βασιλιά, απλά να σέβεστε γενικά το γύρο σας. Πώς το λένε, ρε παιδιά, να πούμε. Δεν ξέρω πώς θα το πω το σχολείο που το πήγα ο Τσομπάνος, εγώ να πούμε. Πρέπει να πάμε σχολείο. Να συνεχίσουμε γενικά το σχολείο δηλαδή. Το θέμα μας είναι να μην δημιουργούμε μίσος. Εκεί να δείτε πόσο καλά θα τα πάμε. Δεν υπάρχει απλά αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος άμα θα είναι έτσι όμορφα, ωραία. Και το άλλο που είναι, ξέρω εγώ, με τις πόλεις που είπα, π.χ. Θεσσαλονίκη και Αθήνα, που μαλώνεται κάτι άρρωστα πράγματα, υπερβολικά άρρωστα όμως, κάτι μπογάτσης, κάτι τυριά, κάτι κάστρα έχω εγώ εκεί, εσύ έχεις εκείνο λευκό, εγώ εκείνο έχω Αγρόπολη και μαλακίες, όλα είναι μια χαρά, κάθε πόλη έχει τα δικά της, έτσι φτιάχτηκε, έτσι έγινε, γι' αυτό και τα έχει. Εγώ π.χ. είμαι full Τζαπανέζος, αλλά όχι απλά μου αρέσει, μου γκαβλώνει αυτό το Epson 30 που πήρα τώρα. Σαν σκάφος, ειδικά τη μούρη που με τρελαίνει απλά. Εγώ είμαι full Japanese, θα προτιμούσα να παίρνω, ας πούμε, ένα αμάξι Japan που εκείνο δεν μπορώ όμως να το πάρω, γιατί εκείνο είναι υπερβολικά ακριβό, το οποίο είναι το Toyota Supra. Ήμουν δηλαδή 42 σε 1, αλλά επειδή δεν μπορώ να φτάσω στο Supra, οπότε πήγαμε στο άγρια μούρη και όμορφη μούρη. Για μένα τουλάχιστον και για όσους αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν για το βίντεο, ελπίζω να μην γίναμε κουραστικοί σε αυτή τη φάση. Γενικά και από άλλα θέματα, ας πούμε, άμα δείτε κάποιον να ταλαιπωρείτε, προσπαθήστε να βοηθήσετε άμα μπορείτε και να είμαστε όλοι καλά μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να έχεις τάξει όλα καλά με όλους, αλλά να είσαι καλά με τον εαυτό σου και στην πορεία τα βρίσκεις. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, φιλαράκια μου, ελπίζω να μην σας άρεσε αυτό το βίντεο, γιατί μάλλον και εγώ κουράστηκα από τα είπα. Το intro ελπίζω να σας άρεσε. Πινακίδες εννοείται δεν θα τις κρύψω, γιατί είμαστε όλοι κύριοι στον δρόμο όταν μας βγάζει η κάμερα. Αυτά λοιπόν. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο νομίζω. Δεν υπάρχει θέμα στο επόμενο βίντεο. Θα δούμε τι θα γίνει. Τα λέμε, είναι έκπληξη μάλλον. Μέχρι τότε τα λέμε. Bye. Μίτσο. Λέγε ρε. Τι ρε. Θα πάμε να δούμε το τέτοιο. Το φίλτρο. Το φίλτρο, να δούμε τι λες. Πάμε.
Τα πουλκάμια το πρέπει να ανοίξει τώρα εδώ. Ναι, αυτό το κέικ να το αφήσουμε μέσα, το κέικ. Για να το βγάλουμε. Για να το βγάλουμε.